κάνουν τον Μπογιάδο, μια σαν κουτσομούρα το Σαπρί. Μόλις τον βλέπω, το έργο ήταν σκληρό και τον έλεγα να μην. Σαν Μαρία Βαλοντέ, τέλος πάντων, να φυλάξει ο Θεός. Αν του τα λέω και με συμποκού, ακόμα ευτυχισμένο. Άρη χαρούμενος. Γελάει και τα μουστάκια σου. Ιδονή, δεν μπορείς να το χαρακτηρίζεις διαφορετικά το χθεσινό. Ναι, διότι το, είναι και ο τρόπος που έρχεται απέναντι σε ένα αξιόλογο αντίπαλο που την κάνει ακόμη πιο γλυκιά. Είναι Ιδονή. Καλημέρα, ποιος είναι ο κύριος Αυγολέμονος? Ακριβώς. Εδώ και μέρες προσπαθούσα να καταλάβω. Έγινες κι εσύ, έχεις γίνει μαϊντανός. Και ό,τι λέει μαϊντανός δεν υπάρχει από αυτόν. Χαίρετε. Τώρα είμαι στο σπίτι, δεν μπορώ να βγω κάτω μια εβδομάδα μέσα. Πού να βγω? Τέτοιο κράξιμο που τρώω. Ναι! Μη φωνάζεις. Πάμε στον παρασύρημα. Πάμε στον γιατρό να τους εξετάσει. Γεια σου ρε Γεωργίου speaking. Ποιος αναφορά και τον κύριο Αυγολέμωνα που μίλαγε πριν. Βγήκε σε ένα πρωί στο Over FM, δεν κάνω λάθος, που βγήκα και εγώ και μου είπε τελεμαϊντανό. Δεν μου λες κανεί, υπάρχει ένα διόγδο που να βγαίνεις 24-24. Υπάρχει τώρα το Αντωνιώτη και ο Αντωνιάννη και ο Αντωνιώνη. Λοιπόν Γιώργο. Ναι. Μη φωνάζεις. Γεωργίου, πότε θα τα παρατήσεις? Βαδίζεις από τα 68-69. Τρως το μεδοκάματο από νέους ανθρώπους. Δεν τρέπεσαι? Είσαι παράνομος ή όχι? Παράτατα. Απάντησέ μου. Είσαι παράνομος ή δεν είσαι? Τρως, λέει, το μεδοκάματο ενός νέου. Τότε και οι Rolling Stones, ας πούμε, κλέβουν τις δουλειές των νέων μουσικών, έτσι. Ότι αν δω ότι βγήκε κάποιος που είναι πιο γρήγορο πιστούλα από τον Γεωργίου, έχω φύγει απευθείας. Δεν κάθομαι με το έργο. Καρνίτο, τρομπαπλίτο και τερμινίτο. Σε θέση μάχης. Πάντα. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, ένα πράγμα είναι, έχω να πω και μόνο. Τα μεταξωτά εσόρουχα θέλουν και επιδέξεις ποπούς. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό που είπες τώρα είναι πολύ μεγάλη φιλοσοφία, δύσκολο να την καταλάβει κάποιος. Για συνέχισε. Ο διάλογος για να κάνει τη δουλειά του μπορεί να σου απαγγείλει σίγουρα και από την Αγία Γραφή.